περίπτωση όμως που δεν έχετε αυτοδυναμία, κλείνετε και τις πόρτες σε οποιαδήποτε συνεργασία. Λέτε όχι στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο Ποτάμι, το Κουκουέλ σας λέει όχι. Ο κύριος Καμένος μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή. Επομένως, με ποιους θα μπορέσετε να σχηματίσετε κυβέρνηση για να μην πάμε σε δεύτερες εκλογές? Ή θέλετε να πετάξετε τον μπαλάκι στους άλλους? Κυρία Χούκλη, το μπαλάκι είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Ζούμε αυτές τις μέρες πρωτόγνωρες πραγματικά συνθήκες ενός αυξανόμενου, ενός ογκούμενου κινήματος κυριολεκτικά δημοκρατικής, πολιτικής, ριζοσπαστικής αλλαγής με στόχο την κοινωνική σωτηρία της χώρας. Το ποσοστό το οποίο θα έρθει στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει σίγουρα και πολιτική κοινοβουλευτική αυτοδυναμία. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας, να πάμε σε μέσους όρους στα βασικά του προγράμματός μας. Δηλαδή στο θέμα της μη βιωσιμότητας του χρέους και άρα της ανάγκης για να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας και ανασυγκρότηση παραγωγική της χώρας, της αποκοπής, της απομείωσης, της διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και βεβαίως της καταψήφισης των εφαρμοστικών νόμων του Μνημονίου στα κρίσιμα ζητήματα, τα εργασιακά και άλλα. Αρχή λοιπόν από εκεί. Αυτά είναι βασικά ζητήματα του προγράμματός μας. Όποιος θέλει να μας υπαγορεύσει, όπως είδα τελευταία στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου, να πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, σε μία άλλη γραμμή, δεν θα το πετύχει, διότι δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε σε μία άλλη γραμμή. Να είμαστε σίγουροι ότι από τη Δευτέρα οι προγραμματικές δηλώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα τύχουν της υποστήριξης ευρύτατο λαού, κοινωνικών μαζών που θα επιβάλλουν, θα επιβάλλουν και στην ηγεσία τους μια άλλη πολιτική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βούτση. Κύριε Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία ζητούσε επί καιρό, επί μήνες, συνεννόηση στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αν δεν επανεκλεγείτε, αν δεν ξαναέρθει στην εξουσία και σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ σχηματίσει μια εθνική ομάδα για την διαθέτηση του χρέους, θα συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία, θα στήριζε μια τέτοια κυβέρνηση σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα? Μα δεν βλέπω καμία τέτοια διάθεση, κυρία Χούκλη, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι ούκο λίγες φορές είχαμε ζητήσει και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ